πάει κάποιο στο Γέροντα Παΐσιο. Δέστε τώρα, δέστε, μου αρέσει αυτό. Πρέπει να το δείτε λίγο. Να το δούμε καλά αυτό. Είχε κάποιο πρόβλημα με το παιδί του. Μεγάλο πρόβλημα. Πάει στο Γέροντα Παΐσιο, του λέει, Γέροντα, το παιδί μου έχει αυτό και αυτό. Σε παρακαλώ, πες μου τι να κάνω. Του λέει ο Γέροντας, έλα εδώ παιδάκι μου. Κάνε κάτι στο Θεό. Τι να κάνω, βρε Γέροντα. Του λέει, να κάνεις μετάνοιες κάθε μέρα. Πόσες, Γέροντα? 500, του λέει ο Γέροντα. Δεν μπορώ, Γέροντα, πού να κάνω εγώ 500 μετάνοιες κάθε μέρα. Δεν μπορείς, ε. Τι άλλο να κάνεις? Να κάνεις, λέει, νηστεία αυστηρή. Τι νηστεία, Γέροντα? Λέει, να τρως αλάδωτο για 3 μήνες. Βρε, Γέροντα, λέει, να τρώω αλάδωτο 3 μήνες. Πω, δεν μπορώ, λέει, Γέροντα, δεν μπορώ. Τότε, λέει, τι να κάνω? Τι να κάνεις, του λέει, καπνίζεις? Ναι, του λέει, καπνίζω. Ένα κόψεις, βρε, ευλογημένα το τσιγάρο για χάρη του παιδιού σου. Α, το κάνω, Γέροντα. Το κάνει, περνάει ο καιρός, γίνεται καλά το παιδί του, βοηθάει. Μετά όμως από καιρό ξαναπάει στο Γέροντα, του λέει, Γέροντα, σε, του λέει, ρε Γέροντα, τι έκανα, λέει. Το παιδί μου, λέει, δεν είναι καλά. Μήπως, του λέει, ξανάρχισες το τσιγάρο? Ναι, Γέροντα, λέει, ξανάρχισα το τσιγάρο. Ευλογημένε, του λέει, εύκολο είναι τώρα. Αφού τον ξέρεις, λέει, το δρόμο, ξανακόψε, μωρέ, το τσιγάρο. Και έτσι λοιπόν ξανάρχισε αυτός και ξαναέκοψε το τσιγάρο και ξανά έγινε καλά το παιδί του. Κάτι να κάνουμε, μωρέ, κάτι να κάνουμε κι εμείς για τα παιδιά μας. Κάτι να κάνουμε για τα παιδιά μας και θα δείτε πόσο εύκολα έρχεται η χάρη και η ευλογία του Θεού. Άιντε, το τσιγάρο. Το τσιγάρο και το πολύ φαΐ. Το λέει ο Παπαχρίστος αυτό. Το τσιγάρο και το πολύ φαΐ και η ευλογία του Θεού θα έρθει και στα παιδιά μας και στην οικογένειά μας και στη ζωή μας.